Ολλανδός εδώ. Καλώς τον. Έτσι. Θέλω να πω καταρχήν για την τεράστια Ερακλάρα ότι άρχισε σιγά σιγά να παίρνει γκρος, άρχισε να μπαίνουν οι σωστοί στις σωστές θέσεις, γι' αυτό και ο Ηρακλής. Αν υποθέσουμε ότι τα Γιάννενα αδίκως δεν βρίσκονται στην πεντάδα και τρία χρόνια λόγω των προβλημάτων και η Ξάνθη, η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, δεν νομίζω ότι ο Λεβαδιακός και ο Πανιώνιος είναι τόσο αμάνκετοι. Οπότε ήταν λάθη δικά μας καθαρά. Σε λίγες μέρες έρχεται το μάτς με τον συμπολίτη. Και ξέρεις, με τον συμπολίτη έχουμε μια άριστη παράδοση όσον αφορά το πρωτάθλημα. Την τελευταία φορά που κέρδισε ήταν το 95-96 με τον Φραντσέσκο. Από τότε έχουν κερδίσει. Σε βιντεοκασέτα ήταν μόνο το παιχνίδι αυτό. Δεν υπήρχε DVD. Θέλω να πω επίσης ότι εχθές ο Ολυμπιακός έκανε fair play στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή, εντάξει. Αυτό που είπα, όταν μεγαλώνετε τις προσδοκίες με μια-δυο καλές εμφανίσεις και να ο Πέλκας, ο διάδοχος του Μέση, ο Μπερμπάντοφ έβαλε γκολ, άνοιξε τον λογαριασμό και τώρα δεν θα σταματήσει να τα τρυπάει μέχρι να ξεφύγει. Σαν τον Λεβαντόφσκι, θα βάζει 5 γκολ σε 3 λεπτά. Τα δύο θα τα βάζει, το ένα θα τα μετράνε για δύο αυτοί. Θέλω να πω ότι μετά από τέτοια φάση έρχεται ένα τέτοιο χαστούκι και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο μακρινές οι ομάδες. Γιατί άμα θα καθίσεις και δεις τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ 1-1 και το μάτς του Ηρακλή 1-1 που ένας έχει 10 και ο άλλος έχει 6, οι διαφορές της δεν είναι μακρινές τεράστιες. Είναι καθαρά λάθος η τακτική. Και τώρα θα δεις αυτό το μάτς με τώρα με τον Ηρακλή, ότι ο Ηρακλής θα το κερδίσει αυτό το μάτς. Ο Μπερμπάντοφ θα παίξει, λες. Για πλάκα. Δεν είναι να παίξει και να ποιος θα το μαρκάρει. Το βγάλω. Σέμος. Ο Σέμος Τάκερ στο κέντρο του γηπέδου. Να γεια σου. Γιατί όπως είπαμε αυτό το μάτς δεν έχει άλλο αποτέλεσμα. Υπάρχει μόνο νίκη, κύριε Παπαδόπουλο. Έχει ισοπαλία καλή, να μην χάσουμε. Όχι, βγάκομα νίκη κανονικά και τα λέγαμε. Αυτό έχει να γίνει. Γεια σας. Αν θέλετε να αποσύρετε το παλιό στο αυτοκίνητο,